Συλλογιστείτε λιγάκι. 40 δράκοι φυλάγουνε τα όρκανα και τα τούμπανα. Φεύγει το Βασιλόπουλο, ωστόσο και πά. Απίσε πήγε σε εκείνο το μέρος, οι πάντεχε νάρτουν μεσάνυχτα. Εκεί, κατά τα μεσάνυχτα, ακούει το λοιπόν το ρουκαλιτό των δράκων. Ένα ρουκαλιτό που αντιλαλούσαν τα όρη και τα βουνά. Εκείνος, μωρέ μάτια μου, μη δε φοβήθη, μη δε τίποτα, ατρόμητος. Μόντρα σκέλισε τους δράκους και παίρνει τα όρκανα και τα τούμπανα και φεύγει πάλι, δίχως να το νιώσουν οι δράκοι. Επέρασε πάλι από τη βρύση, από τη σικιά και τελικά από το χωράφι και πήγε εις την πολιτεία. Ξυπνήσανε οι δράκοι και βλέπουν πως λείπουνε τα όρκανα και τα τούμπανα και πήρανε δρόμο. Πάνε στη βρύση και τη ρωτούνε, «Βασκίδες κανέναν με τα όρκανα και τα τούμπανα?» Εκείνη τους λέει, «Δεν είδα κανέναν». Ρωτούν τη σικιά, «Υποσίδες κανέναν με τα όρκανα και τα τούμπανα?» Εκείνη τους αποκρίνεται, «Δεν είδα κανέναν». Ρωτούν στο τέλος το χωράφι, τα ίδια. Τότες άπραγοι οι δράκοι γυρίσανε πίσω. Το Βασιλόπουλο πήγε τα όρκανα και τα τούμπανα στο παλάτι και τα δόκε του βασιλέ. Έπρεπε να τον βλέπατε τον βασιλέ. Επόμεινε ασβηστός. Αλλά είχε δώσει το λόγο του. Έπρεπε να στεφανώσει το Βασιλόπουλο με την πανόρια κόρη. Θα χορέψεις γέρο. Κατακαμπείς παπαδοπούλα μου. Παπαδούλα μου. Κάνουμε και λάθη. Μες στην Αγία Παρασκευή, λιβανατέικο καγγέλι, μια κοντή κοντούλα, το δεύτερο παιδικό, ένα χειροκρότημα ζεστό. Yeah.
Και φτάσαμε στα καλύτερα. Εκείνη την Κυριακή, λοιπόν, γινήκανε γάμοι, χαρές και ξεφάντωσες καλές. Κι ύστερα από το φαγίν, έπιασε πια ο βασιλές να παίξει, ως καθώς είχε ταμένο τα όρκανα και τα τούμπανα για το γάμο της κόρης του. Πάει να παίξει και βγαίνουν από μέσα 4 δράκοι, κάτι δράκοι, Παναγιά μου, και τον εφάγανε. Ύστερα μπήκανε και πάλι μέσα στα όρκανα. Τότε που λέτε, πέσανε πάνω τους το βασιλόπουλο κι άλλοι πολλοί με τα χατζάρια τους και τους ξεμπέρδεψαν πια τους δράκους. Έγινε πια τότε στο βασιλόπουλο βασιλές και ρήγας τρανός και έκαμε μεγάλο φαγοπότι. Σας λέω αλήθεια, γιατί ήμουνα κι εγώ εκεί δά και έφαγα και χόρεψα και γλέντισα καλά, σαν κι απόψε. Σας ευχαριστώ. Ακολουθούν χωροί από την Πηλαία και Νεοχορούδα του νομού Θεσσαλονίκης. Συρτός Πηλαίας ή Καπουτζιδιανός, Γαλάζιος Πετινός, Σουλτάνα, Παρτάλο, Τρεχάτος. Είναι το εφηβικό τμήμα. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Όλα τα τμήματα του συλλόγου να μαζευτούν, γιατί μετά από τα παιδιά θα έχουμε το φινάλε. Να μαζευτούν εκεί στη σκάλα. Oh, no.
Νομίζω ότι το παραμύθι μας απόψε ήταν πολύ όμορφο. Περάσαμε όλοι, νομίζω, καλά, μικροί και μεγάλοι. Τα παραμύθια εξάλλου δεν είναι μόνο για παιδιά. Είναι και για τους μεγάλους. Θα καλέσω τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Καμπούρη, να μας πει τις εντυπώσεις του και πώς πέρασε αυτός με το παραμύθι μας. Η πρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Πανούση και η κυρία Σκάζα, στην αρχή μας ευχήθηκαν να έχουμε καλή θέαση και καλή ακρόαση. Από ό,τι είδαμε, πράγματι και η θέαση και η ακρόαση ήταν εξαιρετικά ποιοτικά άριστες. Θέλουμε λοιπόν να τους συγχαρούμε, να ευχαριστήσουμε την πρόεδρο του Συλλόγου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Συλλόγου Τευσιχώρη, τα χορευτικά τμήματα, το δάσκαλο του χορού, όλους τους αρρωγούς και τους χορηγούς στην προσπάθεια αυτή, καθώς και εσάς που κάθε φορά τιμάτε με την προσέλευσή σας αυτές τις ποιοτικές εκδηλώσεις που γίνονται εδώ στη Δημοτική μας Ενότητα. Θέλω να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, μια και είμαστε μέσα στον Ιούλιο μήνα, και για τους ετεροδημότες που προσέρχονται, και στην Τευσιχώρη καλή συνέχεια, καλή πορεία που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά πράγματι με την παρουσία της τιμά τα πολιτιστικά δρόμενα εδώ στη Δημοτική μας Ενότητα. Να είστε πάντα καλά και συγχαρητήρια, κυρία Πρόεδρε. Να καλέσω και τον πρόεδρο του Οργανισμού Πολιτισμού Νεολαίας και Άθλησης, τον κύριο Παναγιώτη Λαβρινό. Καλησπέρα σας και από μένα. Θα πω πρώτα απ' όλα τα συγχαρητήρια μου στη διοίκηση, στα παιδιά και στους δασκάλους. Περάσαμε μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά, θα έλεγα. Θα πω εδώ ότι ο Δήμος θα είναι πάντα μπροστάρι σε τέτοιες εκδηλώσεις. Φυσικά, ο πρώτος Δήμος, ο πρώην Δήμος Άσου Λεχαίου με τον Δήμαρχο τον κύριο Καμπούρη και τώρα ο μεγάλος Δήμος, ο Καλλικρατικός, με τον κύριο Πνευματικό. Θα πω λοιπόν ότι η βοήθεια θα είναι συνεχή και αμέριστη και προς τους πολιτιστικούς συλλόγους, οι οποίοι και στο παρελθόν αλλά και στο μέλλον έχουν το κεντρικό βάρος της ανάπτυξης του πολιτισμού. Και θα πω ότι και εγώ από τη δικιά μου πλευρά, πλέον σαν πρόεδρος του νέου νομικού προσώπου που εκπροσωπεί τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και το περιβάλλον στο Δήμο Κορινθίων, θα είμαι πάντα εδώ, μιας και είναι και το δικό μου δημοτικό διαμέρισμα, να βοηθώ στην προσπάθεια, άλλωστε είναι υποχρέωσή μας, θα έλεγα, και να τελειώνοντας να δώσω και πάλι τα συγχαρητήριά μου στη διοίκηση, όπως είπα, στα παιδιά και στους δασκάλους. Καλή βραδιά. Να καλέσω τη Σοφία της Κάζα, να την ευχαριστήσουμε, να τη χειροκροτήσουμε που μας ταξίδευσε και να της προσφέρουμε μία φοβέρα. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Τα μέλη του Συλλόγου Τερψιχώρη που η καλή χημεία οδήγησε και σε αυτή τη συνάντηση τη βραδινή. Θέλω να σας πω ότι τα λαϊκά μας παραμύθια δεν είναι σαν τα παραμύθια της Χαλιμάς που λένε οι πολιτικοί μας ή που έχουμε συνηθίσει από τα πολλά δημόσια πρόσωπα. Είναι κωδικοποιημένες αλήθειες, απόσταγμα της λαϊκής ψυχής, της πραγματικής, όχι της λαϊκίστικης, αυτής της ψυχής που θα έπρεπε εμείς οι δάσκαλοι, όπως οι δικοί μας παλιδάσκαλοι, βλέπω έναν τέτοιο ανάμεσά μας σήμερα και συγκινούμε, μας μάθανε να εκτιμάμε, να αγαπάμε και να σεβόμαστε. Αγγίξτε τα λαϊκά παραμύθια, διηγηθείτε τα στα παιδιά σας. Δεν είμαι χαρισματική εγώ. Το παραμύθι ήταν όμορφο και είχε να πει πολλά πράγματα. Αντί λοιπόν να βλέπουμε τέρατα που μας τρομάζουν και μας φοβίζουν αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, αγγίξτε τα λαϊκά παραμύθια και διηγηθείτε τα στα παιδιά σας. Θα τους δώσουν ζωντάνια, περιπέτεια, αγάπη, συνέστημα, διδάγματα, χωρίς να τα τρομάξουν. Γιατί η ζωή είναι ωραία, όπως τα παραμύθια. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον δάσκαλό μας, τον Γιώργο τον Γαλάνη, να έρθει λίγο μπροστά. Μάλλον να το πω.
σας ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που είσαστε απόψε εδώ. Θα σας περιμένουμε στη Ράχη Λεχαίου την Κυριακή το βράδυ στις 9 η ώρα. Θα κάνουμε μαζί ένα όμορφο ταξίδι στην Ελλάδα του 50, σε μια δεκαετία πολύ ιδιαίτερη, με πολύ κινηματογράφο, με χορό, με θέατρο. Θα έχουμε ζωντανή μουσική. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον το ταξίδι αυτό και αν θα το κάνουμε και μαζί θα είναι καλύτερο. Θα σας περιμένουμε λοιπόν στη Ράχη του Λεχαίου. Αύριο στον ίδιο χώρο εδώ η ΡΕΑ διοργανώνει την 11η χοροδιακή συνάντηση. Νομίζω ότι και ο Σύλλογος θα σας περιμένει εδώ στον ίδιο χώρο αύριο το βράδυ με την ίδια ζεστασία. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.